ένα από τα πιο ξακουστά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης είναι η καντίνα Τσανούλα στην Καλαμαριά. Μπορεί πλέον να μην στεγάζεται σε καντίνα, αλλά σίγουρα δεν έχει χάσει ίχνος γεύσης και προσωπικότητα. Τα πελώρια σάντουιτς με πανσέτα, λουκάνικο ή σουβλάκι είναι πιο νόστιμα από ποτέ. Πες μου πώς ξεκίνησε η ιδέα, γιατί εδώ, γιατί η θέση ήταν κομβική. Όταν ήρθαμε εκεί στην καντίνα που ήταν παλιά, ήταν ερημιά εδώ. Δεν υπήρχαν πολλά μαγαζιά. Οπότε ο άντρας μου στεναχωρέθηκε και του λέω, μη στεναχωριέσαι, εδώ θα πάμε πολύ καλά. Και η ιδέα της καντίνας ήταν δική μου βασικά από την αρχή. Τότε δεν υπήρχαν πολλές καντίνες. Ενώ τώρα η καντίνα είναι της μόδας, δηλαδή βλέπεις παντού, ακόμα και σε μικρές πόλεις βρίσκονται καντίνες. Τότε ήταν πολύ πρωτοποριακό για Ελλάδα. Ναι. Πώς σου ήρθε εσένα? Βασικά βασιζόμουν και στον άντρα μου, γιατί ήταν χασάπης, ήξερα από τα κρέατα. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε, οι δυο μας. Εγώ το πρωί, ο άντρας μου το βράδυ. Το βράδυ πολλές φορές καθόταν και έβλεπε τηλεόραση, δεν υπήρχε κόσμος. Στην αρχή. Στην αρχή, ναι, τις πρώτες μέρες. Οπότε κάποια στιγμή ξεχάστηκε στην τηλεόραση, όπως έβλεπε. Και ήρθε ένας πελάτης. Νομίζω έξω από εδώ, από Θεσσαλονίκη ήρθε και του λέει, φιλαράκι, μπορείς να μου κάνεις κάτι να φάω? Βεβαίως, του λέει. Και κάθισε, τον έκανε σάντουιτς. Λέει, πάρα πολύ ωραίο, θα με περιμένεις και αύριο, του λέει, να έρθω να φάω. Θα σε περιμένω. Και έτσι, περιμένοντας τον πελάτη αυτόν, ξεκίνησε και ο κόσμος μετά είδε που καθόταν αργά, ας πούμε, και ερχόταν ο κόσμος. Σιγά-σιγά και μαζευτήκαμε μετά πολύ. Όλοι για σένα λέγανε πάντως, να ξέρεις. Ναι. Όλοι για σένα λέγανε. Εντάξει, επειδή ξεκίνησε έτσι, ήθελε ο άντρας μου να το βγάλει η καντίνα της Ανούλας. Οπότε μάθανε εμένα. Ξεκίνησε με ένα κωδικό. Δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτό, αλλά δεν υπήρχε τόση ποικιλία σίγουρα. Είχαμε σίγουρα πανσέτα, ναι, από ό,τι θυμάμαι. Πανσέτες, σουβλάκια, μπιφτέκια σίγουρα θυμάμαι ότι τα κάναμε εμείς. Ναι, τα ζύμωνα εγώ τα μπιφτέκια. Τα φτιάχναμε όλα εμείς. Θυμάμαι, δηλαδή, ακόμα τον πατέρα μου να πηγαίνει να διαλέγει μεγάλα κομμάτια πανσέτες, ας πούμε, και να τα κόβει ο ίδιος. Τα κόβε μόνος. Να εξήχε την ευχαίρεια, εννοείται, γιατί ήταν η δουλειά του. Και να πούμε ότι η πανσέτα είναι εξαιρετική, γιατί είναι λεπτοκομμένη. Έχει κάνει τη διαφορά. Ναι. Χωρίς να χάνεται όμως μέσα στο ψωμί, αγαπητοί μου. Είναι ένα απίστευτο πράγμα. Τώρα θα φάω εγώ, μίλαση, γιατί μίλαση λίγο, κάλυψε με λίγο στο τρόπο. Δεν γίνεται. Έχω αντέξει πάρα πολύ. Εντάξει, έχει να κάνει και με το πώς διαχειρίζεσαι το κρέας στο ψήσιμο. Εντάξει, βοηθάνε και οι συγκεκριμένες χάρες. Χρησιμοποιούμε, ας πούμε, αέριο στο... και όχι κάρβουνο. Είναι άλλη ιστορία. Είναι και πιο υγιεινό με το αέριο. Και έχει να κάνει με πώς διαχειρίζεσαι το κρέας, ας πούμε, στο ψήσιμο, κυρίως αυτό. Γιατί είναι λεπτό, οπότε θέλει προσοχή. Ναι. Εν τω μεταξύ, η γεύση δεν έχει αλλάξει, ρε παιδιά. Εγώ θυμάμαι αυτή τη γεύση χρόνια. Είναι το ίδιο πράγμα. Και το πιο σημαντικό πράγμα σε οποιοδήποτε φαγητό είναι η σταθερότητα. Δηλαδή να τρως πάντα το ίδιο πράγμα. Άρα όλα είναι πάντα τα ίδια. Δηλαδή συγκεκριμένες προμηθευτές, το ψωμί, το ψωμί είναι σύννεφο. Όλοι σχεδόν οι προμηθευτές μας είναι από τότε, από παλιά. Ναι, τροφάνε τους ίδιους. Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Το έχεις εξελίξει, το έχεις πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί ψάχνεις περισσότερο, βάζεις καινούργιους κωδικούς. Κοίταξε, γενικά, ναι, επειδή μου αρέσει να μαγειρεύω κιόλας, δεν θα μπορούσα να μείνω σε ένα απλό πράγμα όπως το κλασικό σάντουιτς Θεσσαλονίκη, μουστάρδα και έτσι, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτες και αυτό που ξέρω που κάνουν όλοι. Οπότε προσπάθησα να σκεφτώ τι άλλο μπορεί να μπει, τι συνδυασμοί μπορούν να γίνουν. Πόσους κωδικούς έχεις τώρα? Έχουμε αρκετούς, πώς είναι, πάνω από 10. Πάνω από 10, ε. Και έχουμε και αρκετά μπέργκερ πλέον. Είναι μοιρασμένα, θεωρείς, ή ο κόσμος πάει στην πανσέτα? Οι προτιμήσεις του κόσμου. Mm. Οι προτιμήσεις του κόσμου είναι κατά 70-80% πανσέτα, νομίζω. Ναι. Και μετά πάνε όλα τα άλλα. Φαντάζομαι δεν το μετανιώνεις. Όχι, βέβαια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μου είναι κοντά μου και είναι καλά παιδιά. Και είναι και ενεργοί όλοι. Και ενεργοί όλοι. Πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι εδώ είμαστε. Για αυτή τη δύσκολη δουλειά και ο καθένας έχει αναλάβει το δικό του πόστο. Ναι.